Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το νομοσχέδιο διοικητικές απλουστεύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, τροποποίηση διατάξεων, προεδρικό διάταγμα 318 κάθετος 1992 και λοιπές ρυθμίσεις, που καταθέτει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, έχει χαρακτηριστεί τερατούργημα από δημοσιεύματα έγκυρων μέσων ηλεκτρονικής και έντυπης ενημέρωσης. Μελετώντας τις διατάξεις κυρίως του δευτέρου κεφαλαίου, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι οι χαρακτηρισμοί όχι μόνο ανταποκρίνονται στην αλήθεια, αλλά αποδίδονται και με επιείκεια. Κύριε Μητσοτάκη, καθώς στην τρίτη συνεδρίαση της αρμόδιας για την επεξεργασία του νομοσχεδίου Επιτροπής, είχατε εγκαλέσει τον κύριο Μητρόπουλο να σας απαντήσει σχετικά με δημοσιεύματα που είχατε ανακαλύψει, σας καλούμε και εμείς να απαντήσετε για τα αναφερόμενα σε άρθρο του περιοδικού Unfollow, τεύχος 27 Φεβρουαρίου 2014, σε αυτά αναγράφεται επί λέξη. Οι γνώστες των τεκτενόμενων στο Υπουργείο Διοικητικής Απορρίθμισης, όπως έχει καταντήσει, επιμένουν πάντως ότι ο πραγματικός εμπνευστής και αυτού του νομοσχεδίου δεν είναι άλλος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημήτρη Στεφάνου. Ο όχι ιδιαίτερα γνωστός δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε κυβερνητικές θέσεις ως στενός συνεργάτης του Γεωργίου Παπανδρέου και παρέμεινε σε όλες τις κυβερνήσεις των μνημονίων ως άνθρωπος ειδικών αποστολών. Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών συνέταξε τον Καλλικράτη, που κατά γενική ομολογία υπήρξε ταφόπλακα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά τις εκλογές του 2012 τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συνομιλεί απευθείας με τα στελέχη της Τρόικας και φαίνεται ότι είναι ο ηθήνο νους πίσω από την εκστρατεία διάλυσης του δημοσίου με τις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις, τα λουκέτα σε οργανισμούς και το νέο σχέδιο νόμου. Σας καταθέτουμε το τεύχος που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άρθρο και περιμένουμε βέβαια τις απαντήσεις σας.